Ευχαριστούμε και τον εξαιρετικό καθηγητή, τον κύριο Δαβέτα. Εσύ είσαι Φλόριντα, αυτός είναι Παρίσι. Καλησπέρα κύριε Δαβέτα. Καλησπέρα στην παρέα σε όλους. Λοιπόν, εγώ πάντως ζηλεύω τη Φλόριντα, έτσι. Εγώ ένα πράγμα θα σας πω το εξής. Τώρα είναι και η εορτή των Θεοφανίων. Αλλά μπορώ να το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα. Να σας στείλω ένα κομμάτι από τα Θεοφάνια. Σας λοιπόν. Τι γίνεται στο Παρίσι με τον κορονοϊό? Είδατε στην Φλόριντα κολυμπάνε. Με την εξέγερση. Ναι, άκουσα κάτι το οποίο πολλές φορές το λένε, ότι ο Τραμπ είπε για χλωρίνη. Δεν είναι χλωρίνη, κατάλαβα καλά, είναι η χλωροκίνη. Ναι, αυτό είναι, αλλά είπα εγώ ότι το κοροϊδεύανε για χλωρίνη. Ήταν αυτό το φάρμακο, το ξέρετε εσείς καλύτερα, είναι 75 ετών το φάρμακο, δωρεάν το δίνουν στην Αμερική. Το πρότεινε ο Γάλλος γιατρός, ο υπεύθυνος του νοσοκομείου της Μασσαλίας, ο οποίος ήταν ο πρώτος που είπε ότι η χλωροκίνη είναι το φάρμακο εκείνο το οποίο μπορεί να έχει άμεσες αντιδράσεις απέναντι στον κορονοϊό. Και μάλιστα τώρα αναρωτιόνται αν ο Μακρόν θα πάρει επίσης χλωροκίνη, οι σημερινές εφημερίδες. Άρα το φάρμακο του Τραμπ. Συχνά για χλωρίνη, και μου έρχεται να γελάω, εννοούν χλωροκίνη. Χλωροκίνη. Αυτό είναι το φάρμακο που είναι για την ελονοσία. Πολύ έτσι, ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς αυτό. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Είναι λόγω του ότι είναι δωρεά το φάρμακο, δεν βγάζει κανένας λεφτά. Αυτό το κακό. Και επειδή δεν βγάζουν λεφτά, έχουν αποσύρει το φάρμακο αυτό από όλα τα φαρμακεία, από τη μαρκέτα. Υπάρχει το φάρμακο για εκατομμύρια κόσμο. Αλλά εντάξει, δεν θέλουν να το δώσουν για να κάνουν λεφτά οι μάγκες από τις κυβερνήσεις. Να σας πω κάτι. Γύρω από τα φάρμακα, εδώ και πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, γίνονται οι μεγάλες χοντρές business. Λοιπόν, όπου υπάρχει αρρώστια τεχνητή ή φυσική, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει παραγωγή φαρμάκων η οποία πωλείται σε πάρα πολύ υψηλά ποσοστά. Φάρμακα και πόλεμος, αυτό είναι το παράδοξο. Όπλα και φάρμακα πάνε μαζί με τη σύγχρονη τεχνολογία. Αυτή η τριάδα είναι η τριάδα η οποία αυτή τη στιγμή κερδίζει τα περισσότερα χρήματα στις, εκτός, μιλάω για νόμιμα, γιατί υπάρχουν και τα ναρκωτικά που είναι οι παράνομοι. Αλλά τα νόμιμα είναι αυτά τα τρία, τα νόμιμα συσσαγωγικά βέβαια. Άρα είναι λογικό, άκουσα πολύ σωστά αυτό που είπατε πριν, που είπε ο κύριος Βλάχος στην εκπομπή, ότι γίνονται business γύρω από τα φάρμακα. Και βέβαια αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι λίγα δίνουν από εκεί, λίγα από εκεί, περιμένοντας που θα κάνουν το καλύτερο συμβόλαιο. Αυτό είναι πια γνωστό, δεν είναι καινούριο τώρα. Ήταν σωστή η παρέμβαση του κ. Βλάχου. Σωστό είναι, αλλά θέλω να το λέω να τα ακούμε. Σωστά, εγώ το πιστεύω. Καλά κάνετε, συμφωνώ απόλυτα. Έτσι. Κύριε Δαβέτα, έχουν ξεσηκωθεί οι Γαλλοί? Ναι, έχουν ξεσηκωθεί. Δεν θα έλεγα ότι είναι ξεσηκωμένοι, θα έλεγα ότι ξανασηκώθηκαν, ξαναεξεγέρθηκαν όπως πριν ακριβώς σταματήσουν λόγω κοροναϊού. Γιατί αυτή η εξέγερση? Με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Πείτε μας. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιστροφή των κίτρινων γυλαίκων. Τα κίτρινα γυλαίκα κάθε Σάββατο είναι πάλι επιστροφή και επίσης έχουμε και την εμφάνιση μια σκληρή ομάδα, αυτή που ονομάζεται Μαύρα Μπλόκα, η οποία σκληρή ομάδα δεν έχει να κάνει για αναρχική εδώ. Εκεί μιλάμε για πολύ σκληρή ομάδα και πλήρως εναρμονισμένη τεχνολογικά, όπως η αστυνομική, η οποία χτυπάει αλίπητα και η οποία βέβαια δεν είναι και η τόσο καλή ευχάριστη εικόνα. Όταν λέτε χτυπάει αλίπητα, τι είναι αυτή η μαύρη ομάδα που λέτε? Δεν γνωρίζουμε. Είναι ντυμένη στα μαύρα. Ναι. Αυτή είναι μια ομάδα κρούσης, τεχνολογικά οπλισμένη. Είναι αστυνομική? Όχι, πολίτες. Είναι πολίτες. Μαγαζιά, αυτοκίνητα, ό,τι βρουν μπροστά τους, χτυπούν. Έχουν χωθεί μέσα στις διαδηλώσεις και ανά πάσα στιγμή βγαίνουν μπροστά και συγκρούν με την αστυνομία και οτιδήποτε βρουν μπροστά τους. Πόσα άτομα είναι αυτά, κύριε Δαβέτα? Τι ομάδες, τι δυναμική είναι κάθε ομάδα? Μπορούν να είναι από ξαφνικά 100 άτομα μέχρι 400, μέχρι 500, μέχρι και 600 ή μπορεί να είναι 200 άτομα σε τρία διαφορετικά μέρη. Φοβερά οργανωμένοι με talkie-walkie, λες και είναι κάποιος κρυφός στρατός καταδρομών
ο οποίος είναι τις πόλεις, καταδρομές πόλεις και ο οποίος δεν βλέπουμε τις αντιδράσεις τους. Δεν βλέπουμε τα πρόσωπά τους. Έχει συλλάβει αστυνομία κάποιον από αυτούς? Συνήθως δεν τους συλλαμβάνει. Αυτό είναι το περίεργο της υπόθεσης. Συλλαμβάνει κάποιους, αλλά αυτό που γράφουν οι εφημερίδες και συνάδελφοί μου στο Πανεπιστήμιο που διαμαρτύρονται, λένε πώς είναι δυνατόν να χτυπάνε συνέχεια αυτοί και να μην συλλαμβάνονται. Οπότε, αν θέλετε να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, ναι, μία άποψη που κυκλοφορεί είναι ότι τους αφήνουν να κάνουν ζημιά για να μπορέσουν μέσα από αυτή την εικόνα να αλλάξουν την ψυχολογία του κόσμου, ο οποίος συνεχίζει ένας στους δύο σιωπηλά να στηρίζει τα κίτρινα γυλαίκα. Άρα λέτε ότι είναι στημένη διαδικασία για να συκοφαντήσει τους Γάλλους που έχουν ξεσηκωθεί. Δεν μπορώ να το μιλήσω με απόλυτη υπευθυνότητα. Είναι μια άποψη η οποία όμως ακούγεται συχνά πια. Ναι. Όλο και περισσότερο ακούγεται. Διότι όταν έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και οι άλλοι πάνε και σπάνε μαγαζιά και καίνε αυτοκίνητα, προφανώς κάποιοι θα πούνε τι είναι αυτό το πράγμα. Είπαμε να σηκωθούμε, να κάνουμε μια διαμαρτυρία, όχι να κάψουμε την περιουσία του άλλου. Έτσι ακριβώς. Κάνουν ζημιά στην εικόνα των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι δεν είναι πιτσιρικάδες. Τα κίτρινα γυλαίκα, το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σας, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεταξύ 45 και 65. Είναι η μεσαία τάξη της Γαλλίας, η οποία συνεχίζει να διαμαρτύρεται για την τεράστια ζημιά που έχει πάθει. Άρα μιλάτε για προβοκάτορες. Ναι, σε επίπεδο ταυτότητας. Είναι σε δύσκολη θέση ο Μακρόν. Ναι, το περίεργο με τον Μακρόν είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει από την αρχή της θητείας του. Στην εξωτερική του πολιτική είναι καλοδεχούμενος και τον εκτιμούν όλο και περισσότερο πολλά ευρωπαϊκά κράτη για τη στάση που κρατάει απέναντι στην Τουρκία και γενικότερα και απέναντι στη Γερμανία εν μέρη ξαναλέω. Απ' την άλλη, στην εσωτερική πολιτική δεν καταφέρνει να πείσει τους Γάλλους ότι είναι η καλύτερη λύση, άρα είναι μια Γαλλία αντίστοιχη με αυτή της Αμερικής, κάτι το οποίο πιστεύω ότι το έχει όλη η Ευρώπη πια, κομμένη στα δύο. Οι μισοί θέλουν, αν θέλετε, την παγκοσμιοποίηση και οι άλλοι μισοί θέλουν την επιστροφή στην εθνική ταυτότητα. Μία τελευταία ερώτηση για να πάμε και η Αμερική και να κλείσουμε. Νομίζω γιατί θα πάμε πάλι Αμερική. Είναι περισσότεροι αυτοί που θέλουν πλέον την επιστροφή στην εθνική ταυτότητα και στην πατρίδα από ό,τι θέλουν η παγκοσμιοποίηση. Απλώς, ναι, όλο και αυξάνονται. Απλώς η παγκοσμιοποίηση έχει προωθήσει ηγέτες οι οποίοι σε βάρος της θέλησης των λαών προχωρούν την παγκοσμιοποίηση. Συμφωνούμε σε αυτό. Με ό,τι θέλετε. Κύριε Δαβέτα, γιατί ο Μακρόν δεν έθεσε βέτο για την Τουρκία, τον πίεσε η Μέρκελ, τι έγινε? Ναι, τον πίεσε η Μέρκελ. Τον απογοήτευσε η ελληνική κυβέρνηση. Γράφτηκε και στις γαλλικές εφημερίδες. Τον πίεσε η Μέρκελ, προσοχή όμως. Υπό αίρεση. Προσέξτε, ο Μακρόν δεν είναι yes man. Ο Μακρόν έχει στρατηγική. Στην εξωτερική του πολιτική, εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ. Όσο και αν είμαι αντίθετος του στην εσωτερική. Διότι βλέποντας ότι πρέπει να πηγαίνουν με σιγά βήματα, μικρά βήματα, μέχρι που να δούνε τι θα γίνει οριστικά με τον Ερντογκάν, να μην πάει στην αγκαλιά του Πούτιν και φύγει από τα δεδομένα του ελέγχου του Δυτικού, γι' αυτό ακριβώς πάνε με μικρά βήματα έτσι ώστε σιγά σιγά να του κάνουν κλειό. Ο Μακρόν λοιπόν δέχτηκε να γίνει μία μικρή κριτική, κάτι δηλαδή επιπλέον παραπάνω από το προηγούμενο εναντίον του Τούρκου, όχι αυτό που θα ήθελε, αλλά πάντοτε ο μάρτυρος είναι εδώ. Μάλιστα. Ωραία, καθηγητά μου. Πάντοτε η πίεση μεγαλώνει στον Ερντογκάν. Σας ευχαριστώ, κύριε Δαβέτα. Πρέπει να κλείσουμε γιατί θα έχουμε σύνδεση πάλι με Αμερική. Εντάξει. Με έναν εξαίρετο Έλληνα επιστήμονα, ο οποίος θα μας πει πάρα πολλά για το φάρμακο του Τραμπ και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί πέρα. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης.